Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας στην οθόνη ένα κείμενο που έχω ετοιμάσει για να βοηθήσει στην μελέτη και να μοιραστώ μαζί σας και τα λόγια τα οποία έγραψα καθώς προσευχόμουν και προετοιμαζόμουνα για την αποψινή μας συνάντηση, πράγματα που το Άγιο Πνεύμα έβαλε στην καρδιά μου πράγματα που πιστεύω ότι θέλει να πάρουμε αποκάλυψη καθώς είμαστε σε μία πορεία, είμαστε σε μία διαδικασία που ο Κύριος αυξάνει το έργο του μέσα μας, πολλαπλασιάζει το έργο του μέσα μας και βεβαίως ένα από τα σημαντικά πράγματα που πρέπει να αυξηθεί μέσα μας είναι η αγάπη του Θεού. Και έτσι λοιπόν το θέμα είναι η αγάπη του Θεού η αγάπη του κόσμου και η αγάπη του αναγεννημένου πιστού. Σήμερα λοιπόν που είναι Παρασκευή 19 Ιουλίου, καθώς από το πρωί σκεφτόμουν και προσευχόμουν για τη σημερινή μας συνάντηση, ένιωσα τον Κύριο να μου μιλάει για την αγάπη Του. Την αγάπη Του που είναι η φύση Του και είναι το βασικό χαρακτηριστικό που μας ξεχωρίζει ότι είμαστε παιδιά του Θεού και παιδιά του Φωτός μας ξεχωρίζει από κάθε άλλου είδους άνθρωπο που τον έχει κυριεύσει το σκοτάδι και το μίσος του διαβόλου. Τώρα, μιλώντας για την αγάπη του Θεού, εδώ θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο και να πω το εξής, ότι υπάρχει η έννοια της αγάπης έτσι που την έχουμε καταλάβει από τον κόσμο. Και αυτή η έννοια της αγάπης είναι μία έννοια που ας πούμε ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει όταν λέει για αγάπη. Μάλιστα βρίσκω ενδιαφέρον πως ο Κύριος προετοίμασε το έδαφος για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, καθώς είχα μία συζήτηση με τη μητέρα μου εχθές, όπου αναφέρθηκε σε μια περίπτωση μιας γυναίκας με την οποία μιλούσε, η οποία γυναίκα δεν πίστευε στο Θεό, δεν είχε σχέση με το Θεό. Και όταν η μητέρα μου της μίλησε για μετάνοια, η γυναίκα αυτή, η οποία δεν πίστευε στο Θεό, δεν είχε καμία σχέση με το Θεό, είπε, μα ο Θεός δεν είναι αγάπη. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι όλοι εύκολα θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουν στο Θεό, αλλά αυτό που είναι το πρώτο φίλτρο, ας το πούμε, που προβάλλει ουσιαστικά ο διάβολος για να μπλοκάρει το έργο του Θεού στη ζωή μας, είναι μία δίθεν αγάπη, η οποία όμως αγάπη δεν έχει καμία σχέση με την αγάπη του Θεού, είναι μία αγάπη ουμανιστική, μία αγάπη κοσμική, μία αγάπη ρομαντική. Μία αγάπη που ουσιαστικά είναι είδωλο, ένα ψεύτικο είδωλο της αγάπης του Θεού, δηλαδή ένας αντικατοπτρισμός της αγάπης του Θεού, αλλά που μέσα από αυτόν τον αντικατοπτρισμό απουσιάζει ο χαρακτήρας του Θεού, απουσιάζει η φύση του Θεού και απουσιάζει το πιο σημαντικό ο αγιασμός, απουσιάζει η αγιότητα του Θεού. Για την αγιότητα του Θεού σήμερα δεν θα μιλήσουμε ιδιαίτερα, απλά πρέπει να το καταλάβουμε στη βάση του το πράγμα ότι δεν μπορείς να πάρεις ένα χαρακτηριστικό της φύσης του Θεού, π.χ. την αγάπη του, και να το ξεχωρίσεις από το ότι ο Θεός είναι Άγιος. Με τον ίδιο τρόπο δεν μπορείς να πάρεις ένα χαρακτηριστικό της φύσης του Θεού ξανά την αγάπη του και να το ξεχωρίσεις από το ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Ακούστε όμως, το ότι ο Θεός είναι Άγιος και ότι ο Θεός είναι δίκαιος αυτομάτως σημαίνουν ότι δεν μπορεί η αγάπη του Θεού να είναι η αγάπη του κόσμου στην οποία δεν υπάρχει ούτε αγιασμός ούτε απαραίτητα δικαιοσύνη. Και μάλιστα ας δούμε ένα μικρό ας το πούμε παραδειγματάκι. Έχουμε ένα παιδί. Στην εφηβεία του αυτό το παιδί κλέβει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, του μπαμπά, παίρνει το αυτοκίνητο και κάνει μια σοβαρή ζημιά. Καταστρέφει κάτι, χτυπάει ένα άλλο αυτοκίνητο. Και μετά γυρίζει στο σπίτι και κάνει πως δεν ξέρει τίποτα. Οι γείτονε λοιπόν έρχονται στο σπίτι και λένε ο γιο σου έκανε αυτό το πράγμα. Και εσύ αγαπάς το γιο σου και για να προστατεύσεις το γιο σου είσαι έτοιμος να ασκήσεις αδικία ενάντια στο γείτονά σου. Όχι ο γιος μου δεν έκανε τίποτα, λέτε ψέματα. Και τώρα με στην καρδιά σου, με στο μυαλό σου, εσύ αγαπά το παιδί σου. Αλλά είναι μια αγάπη μέσα από την οποία δικαιολογεί αδικία. Είναι μια αγάπη μέσα από την οποία είσαι έτοιμο να φερθεί με εχθρότητα ενάντια στου γείτονε. Είναι μια αγάπη στην οποία μέσα δεν νοιάζεσαι καθόλου για το, γείτονια, για το γείτονά σου. Δεν νοιάζεσαι για την αλήθεια. Δεν νοιάζεσαι για το ότι ο άλλος έχει υποστεί μια ζημιά. Και εσύ λες, εγώ αγαπάω το παιδί μου και για να προστατεύσω το παιδί μου θα αφήσω το γείτονα στα πάθει ζημιά και θεωρείς το γείτονά σου σαν εχθρό σου. Δεν μπορεί να ισχύουν αυτά τα πράγματα για το Θεό μας. Ο Θεός μας είναι καλός στη φύση Του και η αγάπη Του εκφράζει αυτή την καλή φύση του Θεού που έχει μέσα αγιασμό, έχει μέσα δικαιοσύνη και έχει μέσα και πολλά άλλα για τα οποία δεν θα ήθελα να μιλήσω τώρα γιατί είναι και πιο δύσκολα πράγματα όπως ας πούμε τι θα γίνει στο τέλος την ημέρα της οργής του Θεού. Αλλά δεν θα πάω καθόλου προς τα εκεί γιατί έχουμε τόσα άλλα να πούμε πολύ πιο βασικά, πολύ πιο ουσιώδη για να ξεκινήσουμε. Θέλουμε να μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού αλλά χρειάζεται να θέσουμε σωστά θεμέλια κατανόησης με βάση την Αγία Γραφή. Όχι να σκεφτόμαστε για την αγάπη με βάση τις κοσμικές απόψεις περί αγάπης που τελικά εκφράζουν ανθρώπινη σοφία η οποία στηρίζεται στη σαρκική φύση του ανθρώπου. Και αυτό σε αντίθεση με τα ουμανιστικά συναισθήματα, δηλαδή το να μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού, σε αντίθεση με τα ουμανιστικά συναισθήματα και τις θρησκόληπτες προσεγγίσεις περί δίθεν αγάπης του Θεού, που στερούνται αλήθειας και τελικά προσπαθούν να συγκαλύψουν το σκοτάδι μέσα από ένα κάλυμα, μέσα από ένα φίλτρο δίθεν αγάπης που απλά τι θέλει να κάνει, θέλει να καλύψει τη φθορά και την αμαρτωλότητα της σάρκας, θέλει να δικαιολογήσει τη φθορά και την αμαρτωλότητα της σάρκας χωρίς να είναι διαθέσιμη αυτή η αγάπη να σταθεί πάνω σε αλήθεια, πάνω σε φως και να φέρει την πληρότητα της υπόστασης της αγάπης του Θεού που έρχεται μαζί με δικαιοσύνη, έρχεται μαζί με καθαρισμό από κάθε σαπίλα του σκότους. Θέλω λοιπόν να προτείνω την εξή σκέψη ότι ενώ η έννοια της αγάπης είναι μία και είναι γενικός και κοινό αποδεκτής σε κάποιο βαθμό από όλους, στην πραγματικότητα υπάρχουν διαφορετικά είδη αγάπης που έχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Οι διαφορές είναι ποιοτικέ άλλο τόσο όσο ο καρπός των διαφορετικών μορφών αγάπης είναι διαφορετικός. Αλλά θα καταλάβουμε καλύτερα μόλις πούμε ποια είναι αυτά τα διαφορετικά είδη της αγάπης. Είναι η αγάπη του Θεού, είναι η αγάπη του κόσμου και είναι η αγάπη ενός πιστού στο Χριστό. Αγάπη είναι μία, αλλά η αγάπη του Θεού έχει ένα διαφορετικό καρπό από την αγάπη του κόσμου και η αγάπη ενός πιστού στο Χριστό μπορεί να έχει ένα λίγο διαφορετικό καρπό με την έννοια ότι μπορεί ο καρπός να έχει λίγο από την αγάπη του Θεού και λίγο από την αγάπη του κόσμου. Για να κατανοήσουμε την αγάπη του Θεού χρειάζεται να διαβάσουμε τι μας μαθαίνει η Αγία Γραφή για τη φύση του Θεού σε αυτό το θέμα. Θα το κάνουμε λίγο παρακάτω. Στο μεταξύ θέλουμε να πούμε το εξή. Όσον αφορά την αγάπη του κόσμου, νομίζω όλοι την καταλαβαίνουμε επειδή όλοι τη γνωρίσαμε αφενός είναι αγάπη ρομαντική, αφετέρου την ταυτίζουμε περισσότερο με την αγάπη μιας μητέρας για το παιδί της. Επιπλέον, είναι μια αγάπη που δεν έχει όρους και όρια και εξορισμού είναι μια αγάπη εγωκεντρική που εξυπηρετεί σε τελικό βαθμό τα δικά μου προσωπικά και ιδιωτελή συμφέροντα. Η αγάπη του κόσμου δεν ενδιαφέρεται για το καλό του άλλου και ιδιαίτερα δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το καλό των εχθρών μου. Η αγάπη του κόσμου συμβαδίζει χωρίς κανένα πρόβλημα με το μίσος, με την κακία, με την αδικία όπως είπα πριν από λίγο, όπου αγαπώ όποιον με αγαπά και μισώ όλους τους άλλους. Αγαπώ μόνο όταν με συμφέρει έμεσα ή άμεσα, ακόμα και μέσα σε μια σχέση ζευγαριού ακόμα και μέσα στο γάμο. Όλα αυτά βέβαια είναι, ξαναλέμε, η αγάπη του κόσμου, έτσι. Να το πω με τον εξή τρόπο, ακόμα και σε ένα γάμο μέσα, όπου ο άντρας και η γυναίκα λένε σε αγαπώ, ο, ναι σε αγαπώ, σε αγαπώ τόσο όσο με βολεύει και σε χρησιμοποιώ για τις ανάγκες μου και τις επιθυμίες μου. Ξαφνικά όμως η αγάπη μου εξανεμίζεται μόλις πάψει να με συμφέρει και να με βολεύει ή μόλις βρω κάτι καλύτερο. Εξορισμού λοιπόν η μολις βρω κατι καλυτερο ορισμου λοιπον η αγαπη του κόσμου είναι προσωρινή και έχει σαν σημείο αναφοράς το εγώ μου και το θέλω μου χωρίς κανένα ενδιαφέρον για τον άλλον άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν και την αγάπη του αναγεννημένου πιστού που συνήθως είναι κάτι ανάμεσα στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη του κόσμου. Αυτό οφείλεται στο ότι βρισκόμαστε σε μία πορεία, σε μία διαδικασία διαρκούς μεταμόρφωσης της σαρκικής μας φύσης μέσα από αγιασμό στην εικόνα και ομοίωση του Κυρίου μας, το οποίο βέβαια δεν γίνεται αυτόματα, αλλά γίνεται στο βαθμό που εμείς αφήνουμε το πνεύμα του Κυρίου μέσα από το Λόγο Του να ενεργεί μέσα μας, να εργάζεται την ανακαίνιση. Για να τα καταλάβουμε τώρα καλύτερα όλα αυτά, θα πάμε και θα διαβάσουμε κάποια πράγματα από το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι γεμάτος από αναφορές στο θέμα της αγάπης. Θα ήθελα να αρχίσουμε με λόγια του Ιωάννη στην πρώτη του επιστολή, στο κεφάλαιο 2. Πηγαίνουμε λοιπόν στην Α Ιωάννου και αρχίζουμε στο κεφάλαιο 2, από το εδάφιο 1. Παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό τον Δίκαιο. Και αυτός είναι μέσον εξυλασμού για τις αμαρτίες μας και όχι μονάχα για τις δικές μας, αλλά για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Και με τούτο γνωρίζουμε ότι τον γνωρίσαμε αν τηρούμε τις εντολές του. Εκείνος που λέει ότι τον γνώρισα και δεν τηρεί τι εντολέ του, είναι ψεύτη και μέσα σε αυτόν η αλήθεια δεν υπάρχει. Πριν πάμε στο εδάφιο 5, προσέξτε. Αυτό είναι μέσον εξυλασμού για τι αμαρτίε μα και αυτό μπορεί να σημαίνει τι. Πιστέψαμε στη σταυρική θυσία στο Σταυρό, στη, στη σταυρική θυσία του Ιησού για τον εξυλασμό των αμαρτιών μα, αλλά. Αν και πιστέψαμε το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι αναγεννηθήκαμε, το θέμα είναι, τηρούμε τις εντολές του στη συνέχεια. Άρα λοιπόν, δεν μπορείς κυριολεκτικά να πεις γνωρίζω ή γνώρισα τον Θεό και για να πεις τον γνώρισα σημαίνει πως έχεις αναγεννηθεί, έτσι δεν είναι. Γιατί η πραγματική γνωριμία με τον Θεό σημαίνει ότι τηρούμε τις εντολές του. Και λέει, αν, αν κάποιο πει τον γνώρισα, αναγεννήθηκα, πίστεψα, τώρα είμαι παιδί του Θεού, αλλά δεν τηρώ τις εντολές του, τότε ο Ιωάννης λέει, τότε είσαι ψεύτης και δεν υπάρχει αλήθεια μέσα σε σένα. Και τώρα ακούστε πώς έχει σχέση αυτό που είπαμε με την αγάπη του Θεού. Στο εδάφιο 5 λέει το εξή. Όποιος όμως στηρεί το λόγο του, η αγάπη του Θεού μέσα σε αυτόν έφτασε πραγματικά σε τέλειο βαθμό. Πριν προχωρήσω, ακούστε, μιλήσαμε για από τη μια την αγάπη του Θεού και από την άλλη την αγάπη του κόσμου. Είπαμε όμως ότι υπάρχει και μια άλλη αγάπη, η αγάπη του πιστού, η οποία είναι κάπου στα ενδιάμεσα. Και κοιτάξτε τώρα αυτό τα ενδιάμεσα, αυτή την πορεία. Από την αγάπη του κόσμου στην αγάπη του Θεού είναι μια διαδικασία στην οποία πρέπει να φτάσω. Και τι λέει εδώ πέρα ο Ιωάννης. Ότι ξέρω αν έφτασα από τι. Από το ότι το λόγο του και τότε η αγάπη του Θεού μέσα μου τι έκανε έφτασε σε τέλειο βαθμό άρα λοιπόν μπορεί η αγάπη του Θεού μέσα σε ένα πιστό να αρχίσει σιγά σιγά να ενεργείται να αρχίσει η αγάπη του πιστού καθώς λαμβάνει την αγάπη του Θεού να αρχίσει να αυξάνεται αλλά να μην έχει φτάσει ακόμα σε τέτοιο βαθμό που να φτάσει σε τέλειο βαθμό και να τηρεί το λόγο του. Ελπίζω να μπόρεσα να το εξηγήσω ή ελπίζω ο γραπτός λόγος του Θεού να μας βοηθάει να το καταλάβουμε. Έχουμε λοιπόν από τη μια την αγάπη του κόσμου, έχουμε από την άλλη την αγάπη του Θεού και η αγάπη του πιστού αρχίζει από ένα σημείο που έχω μέσα μου την αγάπη του κόσμου αλλά πρέπει να φτάσω να τελειοποιηθώ στον έχω την αγάπη του Θεού συνεχίζω από το εδάφιο 5 με τούτο γνωρίζομαι ότι είμαστε ότι βρισκόμαστε συνδεδεμένοι με Αυτόν 6. Όποιος λέει ότι μένει σε Αυτόν οφείλει όπως Εκείνος περπάτησε έτσι και αυτός να περπατάει και προσέξτε η λέξη περπατάω εδώ έχει να κάνει με το να τηρώ τι εντολέ και να έχω μέσα μου την αγάπη του Θεού. 7. Αδελφοί, δεν σα γράφω καινούργια εντολή, αλλά παλιά εντολή που είχατε από την αρχή. Η παλιά εντολή είναι ο λόγο που ακούσατε εξ αρχή. Πάλι καινούργια εντολή γράφω σε εσά αυτό που είναι αληθινό, σε αυτόν και σε εσά, επειδή το σκοτάδι παρέρχεται και το αληθινό φω ήδη φέγγει. Εκείνο που λέει ότι είναι μέσα στο φω. Δηλαδή, αυτός που έχει πιστέψει, που έχει αναγεννηθεί, μπορεί να έχει βαπτιστεί στο νερό, μπορεί να έχει βαπτιστεί στο Άγιο Πνεύμα. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αδελφό του. Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα αυτός ο άνθρωπος έχει αναγεννηθεί, έχει γίνει μέλος της Εκκλησίας, μέλος του σώματος του Ιησού Χριστού και έτσι οι άλλοι πιστοί έχουν γίνει αδέλφια εν Χριστό. Και λέμε λοιπόν τώρα, κάποιο μπορεί να είναι μέσα στο φως από πνευματική αναγέννηση, αλλά τελικά αυτό που ξεχωρίζει το αν μένει μέσα στο φως είναι το κατά πόσο αγαπά τον αδερφό του ή μισεί τον αδερφό του. Όποιος λοιπόν μισεί τον αδερφό του είναι μέχρι τώρα μέσα στο σκοτάδι, δηλαδή με λίγα λόγια. Όπως λέγαμε, αρχίζουμε από την αγάπη του κόσμου και πρέπει να φτάσουμε στην αγάπη του Θεού, όταν έχουμε αρχίσει πιστεύοντας στο Θεό, αναγεννηθήκαμε, αλλά ακόμα είναι η αγάπη του κόσμου μέσα μας και η αγάπη του κόσμου μπορεί να συμβαδίζει με μίσος και κακία και τότε έχω μέσα μου για τον ένα ή για τον άλλο λόγο μίσος για τον αδερφό μου, αλλά λέει ο Ιωάννης μπορεί να αναγεννήθηκε και να πιστεύεις ότι είσαι μέσα στο φως θεωρητικά και θεολογικά, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είσαι ακόμα στο σκοτάδι. Γιατί ξέρεις ότι έχει τελειοποιηθεί μέσα σου, ότι έφτασε η αγάπη του Θεού σε τέλειο βαθμό μέσα σου, πότε. 10. Εκείνος που αγαπά τον αδελφό του μένει μέσα στο φως και σκάνδαλος αυτόν δεν υπάρχει. 11. Εκείνος όμως που μισεί τον αδελφό του είναι μέσα στο σκοτάδι και περπατάει μέσα στο σκοτάδι και δεν ξέρει Πού πηγαίνει επειδή το σκοτάδι έχει τυφλώσει τα μάτια του. Θα αφήσω μερικά εδάφια το 12 έως το 14 για να μπορέσουμε να μείνουμε επικεντρωμένοι στο θέμα και θα πάω στο 15. Μην αγαπάτε τον κόσμο ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο η αγάπη του πατέρα δεν υπάρχει μέσα σε αυτόν. Θυμηθείτε τι λέγαμε, θυμάστε τι λέγαμε, αγάπη Θεού, αγάπη κόσμου και η αγάπη του πιστού που είναι κάπου στα ενδιάμεσα. Και αυτός που έχει αναγεννηθεί ξεκινάει από την αγάπη του κόσμου όπου υπάρχει η αγάπη του κόσμου μέσα του και όσοι εξακολουθεί να αγαπάει τον κόσμο. Νομίζω ότι όσοι έχουμε περάσει από εκκλησιαστική ζωή έχουμε την εμπειρία αυτών που λέμε κοσμικοί χριστιανοί. Υπάρχουν στην εκκλησία άνθρωποι που είναι κοσμικοί, άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα ανακαινιστεί, έχουν αναγεννηθεί αλλά δεν έχουν ανακαινιστεί. Τους έχει προσκαλέσει ο Κύριος στον οίκο του, τους έχει αναγεννήσει, τους έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα, αλλά οι ίδιοι είναι ακόμα στο σκοτάδι. Οι ίδιοι αγαπούν τον κόσμο ακόμα. Δεν έχουν μπορέσει να αφήσουν τον κόσμο πίσω. Και Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στο Λόγο του Θεού, εδάφιο 16. Ή μάλλον θα αρχίσω ξανά από το 15. Μην αγαπάτε τον κόσμο, ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη του Πατέρα δεν υπάρχει μέσα σε Αυτόν. Μπορεί να υπάρχει κοσμική αγάπη, αλλά δεν υπάρχει η αγάπη του Πατέρα. 16. Επειδή κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο, η επιθυμία της σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονία του βίου δεν είναι από τον Πατέρα αλλά από τον κόσμο. Εδώ θα ήθελα να θυμηθούμε τι μας λέει ο Ιάκωβος στο κεφάλαιο 4 όπου στο εδάφιο 4 και 5 λέει κάτι παρόμοιο και λέει μιχή και μιχαλίδες και εδώ πέρα απευθύνεται σε αδελφούς εν Χριστώ αλλά τους ονομάζει μιχούς όπως ας πούμε είμαι παντρεμένο και έχω τη γυναίκα μου. Αν πάω με μία άλλη γυναίκα, είμαι μυχό. Και τώρα, πίστεψα στο Χριστό, έγινα παιδί του Θεού, α πούμε ότι αραβωνια... με αραβωνιάστηκε ο Ισού, αλλά εγώ πηγαίνω τώρα και με άλλον. Αυτό με κάνει μυχό. Εδώ πέρα λοιπόν μα λέει ο Ιάκωβος, Δεν ξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς το Θεό. Ακούστε, τα χρόνια εκείνα η λέξη φιλία και η λέξη αγάπη ήταν πάρα πάρα πολύ κοντά. Δεν θέλω να δώσω χρόνο απόψε να εξηγήσω όλες τις διαφορές και όλα τα κοινά ανάμεσα στην αγάπη και στη φιλία. Όμως, στις μέρες μας η λέξη φιλία έχει ανοίξει λιγάκι και τους λέμε όλους φίλους. Στη γραφή, για να πεις κάποιον φίλο, σημαίνει ότι είσαι έτοιμος να δώσεις τη ζωή σου για το φίλο σου. Στη σύγχρονη Ελλάδα ο μόνος τρόπος να χρησιμοποιήσω με τη λέξη φιλία όπως η γραφή την έλεγε θα πρέπει να πούμε ότι αγαπώ το φίλο μου. Και στο κείμενο στα χρόνια εκείνα η λέξη φιλία είχε και ρήμα φιλό. Δεν είναι όπως τώρα το φιλό είναι το ματσμούτς. Φιλό θα πει έχω συναισθήματα φιλίας προς εσένα που είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στην αγάπη. Είναι σχεδόν τα ίδια. Απλά η φιλία και το φιλό είναι κάτι που δεν έχει μέσα τίποτα το ερωτικό και τίποτα που είναι όπως η αγάπη ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μία γυναίκα. Άρα λοιπόν, λίγο νωρίτερα διαβάσαμε για την αγάπη του κόσμου. Ο Ιάκωβος χρησιμοποιεί μια παρόμοια λέξη, τη φιλία του κόσμου. Ο Ιωάννης μας λέει ότι όποιος έχει αγάπη του κόσμου δεν μένει μέσα του η αγάπη του Θεού και ο Ιάκωβος λέει ότι είναι ακόμα χειρότερο. Η αγάπη του κόσμου, η φιλία του κόσμου είναι έχθρα προς τον Θεό. Όποιος λοιπόν θελήσει να είναι φίλος του κόσμου γίνεται εχθρός του Θεού. Ή νομίζετε ότι μάτια λέει η Γραφή προς φθόνων επιποθεί το πνεύμα που κατοίκησε μέσα σας. Ο Ιωάννης στο κεφάλαιο 3 μας δίνει ένα πολύ σημαντικό εδάφιο το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον για Ευαγγελισμό και είναι ένα σημείο αναφοράς για την αγάπη του Θεού. Όμως είναι πάρα πολύ ο κόσμος που αναφέρεται στην αγάπη του Θεού με αναφορά στον Ιωάννη 3.16 με τρόπο που στην πραγματικότητα παίρνει την αγάπη του Θεού, τη βγάζει από τα συμφραζόμενα, τη βγάζει από αυτά που ο Ιωάννης λέει για την αγάπη του Θεού και την μετατρέπει σε ένα είδος ρομαντικής αγάπης. Και έτσι λοιπόν κάποιοι λένε ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο που έκανε αυτό το υπέροχο πράγμα, έστειλε τον Ιησού να πεθάνει στο σταυρό. Ο Θεός δεν θέλει να καταδικάσει κανένα, ο Θεός δεν κατακρίνει κανένα γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αυτά λένε. Ελάτε όμως να διαβάσουμε τι λέει ο Ιωάννης. Όπω ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο ιό του ανθρώπου, για να μην χαθεί καθένα, όχι για να μην χαθούν όλοι, αλλά για να μην χαθεί συγκεκριμένα όποιος πιστεύει σε αυτόν αλλά να έχει αιώνια ζωή. Άρα λοιπόν κάθε άνθρωπος που χρησιμοποιεί το Ιωάννη 3.16 για να πει ότι ο Θεός όλους θα του σώσει γιατί ο Θεός όλους τους αγαπάει γιατί όταν ο Θεός έστειλε τον Ιησού να πεθάνει πάνω στο σταυρό το έκανε για όλο τον κόσμο είναι πολύ ρομαντικά και ουμανιστικά και τελείως αντιβιβλικά όλα αυτά τα λόγια. Και επίσης στο 3.16 δεν λέει ότι ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο. Λέει συγκεκριμένα με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Όχι τόσο πολύ αλλά με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ποιο τρόπο. Ώστε έδωσε τον Υιό Του το μονογενή για να μην χαθεί, όχι για να μην χαθούν όλοι, αλλά για να μην χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Άρα λοιπόν, ναι, ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, αλλά είναι μια αγάπη πολύ συγκεκριμένη. Η σωτηρία δεν είναι για όλους. Η αγάπη του Θεού δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που αποδέχονται, που πιστεύουν και τελικά σύμφωνα με αυτά που ήδη διαβάσαμε νωρίτερα και τηρούν και τις εντολές του και περπατούν σωστά και αφήνουν πίσω τον κόσμο και δεν αγαπούν τον κόσμο. Συνεχίζουμε όμως το 17. Δεδομένου ότι ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό Του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου αυτού. Αυτή είναι λοιπόν η πρόθεση του Θεού. Η πρόθεση του Θεού δεν είναι το να κρίνει, είναι για να σώσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει κρίση. Διότι λέει το 18. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν κρίνεται. Άρα λοιπόν, ναι, ο Θεό έστειλε τον Ιησού για να μην κρυθεί ο κόσμο, αλλά τελικά αυτό που δεν θα κρυθεί είναι αυτό που πιστεύει. Όποιο όμω δεν πιστεύει, έχει ήδη κρυθεί. Επειδή δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενείου του Θεού, και αυτή είναι η κρίση, ότι το φω ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως. Άρα λοιπόν, με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, και από την άλλη πλευρά υπάρχει ότι οι άνθρωποι ή κάποιοι άνθρωποι απέριψαν την αγάπη του Θεού γιατί αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο από το φως. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι τα έργα τους ήταν πονηρά. Επειδή όποιος πράττει τα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην έρθουν σε έλεγχο τα έργα του. Με λίγα λόγια δεν υπάρχει μετάνοια. Όποιος όμως πράττει την αλήθεια έρχεται στο φως για να φανερωθούν τα έργα του ότι έγιναν σύμφωνα με το Θεό. Εδώ θα πάμε στο Ματθαίο όπου χρησιμοποιούμε την ίδια παραβολή που χρησιμοποίησε ο Ιησούς για να εξηγήσουμε τι. Για να εξηγήσουμε ότι η αγάπη του Θεού δεν έχει να κάνει με ρομαντικά συναισθήματα, δεν ξέρω αν έχει καν να κάνει με συναισθήματα, έχει να κάνει μάλλον με απόφαση υπηρεσίας έχει να κάνει με μία φανέρωση η οποία δεν εκφράζει συναισθήματα εκφράζει αποφασιστικότητα να συμπεριφερθώ στους άλλους με την αγάπη του Θεού ελάτε να δούμε την παραβολή του Ιησού για να καταλάβουμε πως αφότου πιστέψουμε αφότου αναγεννηθούμε και ενώ ξεκινούμε από ένα μέρος που υπάρχει μέσα μας η αγάπη του κόσμου καλούμαστε να φτάσουμε σε ένα άλλο μέρος όπου έχει μπει μέσα μας η αγάπη του Θεού αλλά αυτό έχει γίνει πραγματικότητα πότε όταν εμείς έχουμε αρχίσει να κάνουμε εκείνα τα έργα που δεν είναι έργα θρησκείας αλλά είναι έργα πίστης που φανερώνουν τι υπάρχει μέσα στην καρδιά μου. Αν υπάρχει αγάπη του Θεού, ή αν δεν υπάρχει αγάπη του Θεού. Θυμόμαστε ότι η αγάπη του Θεού δεν είναι όπως η αγάπη του κόσμου. Η αγάπη του κόσμου είναι ιδιωτελής. Η αγάπη του κόσμου είναι το συμφέρον μου. Αυτό που θα διαβάσω όμως δείχνει ότι η αγάπη του Θεού μέσα μου φαίνεται με έργα τα οποία μπορεί να είναι και ενάντια στο συμφέρον μου ή στη βολή μου ή σε αυτό που θα ήθελα να κάνω. Κάνω κάτι που δεν μου έρχεται εύκολο, δεν μου έρχεται φυσιολογικό. Το κάνω όμω επειδή αγαπάω το Θεό και η δική του αγάπη έχει πλημμυρίσει την καρδιά μου. Για να το δούμε λοιπόν. Είναι η γνωστή παραβολή του Ιησού στο Ματθαίο 25 και διαβάζω από το 34. Τότε ο Βασιλιά θα πει σε αυτού που είναι από τα δεξιά του. Ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που είναι ετοιμασμένη σε εσά από τη δημιουργία του κόσμου. Επειδή δεν λέει επειδή πιστέψατε. Βεβαίω το να πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι καθοριστικό. Παρ' όλα αυτά εδώ δίνει έμφαση στα έργα που ακολουθούν την αλλαγή της ζωής μου όπου φεύγω από το σκοτάδι του κόσμου για να έρθω μέσα στο φως και λέει τώρα εδώ, 35, επειδή πίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε, γυμνός ήμουν και με ντύσατε ασθένιασα και με επισκεφθήκατε. Σε φυλακή ήμουν και ήρθατε σε μένα. Τότε οι δίκαιοι θα του απαντήσουν λέγοντας «Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιείς και πότε σε είδαμε ξένο και σε φιλοξενήσαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε και πότε σε είδαμε ασθενή ή σε φυλακή και ήρθαμε σε σένα και απαντώντας ο βασιλιάς θα τους πει σας διαβεβαιώνω καθώς το αυτό κάνατε σε έναν από τούτους τους ελάχιστους αδελφούς μου το κάνατε σε μένα. Η πρόθεσή μου ήταν μέσα από αυτά τα εδάφια να πάρουμε μια πιο καλή γεύση που να κατανοούμε την αγάπη του Θεού, την αγάπη του κόσμου, τι υπάρχει μέσα μας, σε τι βαθμό έχουμε τελειοποιηθεί στην αγάπη του Θεού, σε τι βαθμό υπάρχει μέσα μας η αγάπη του κόσμου και ειδικά τα τελευταία εδάφια αυτή η παραβολή λέει το εξής, ότι αν έχω μέσα μου την αγάπη του Θεού θα εκφραστεί με πνεύμα υπηρεσίας, με πνεύμα προσφοράς, με πνεύμα που δείχνει ότι νοιάζομαι για τον συνάνθρωπό μου, νοιάζομαι για τον αδερφό μου, αλλά νοιάζομαι και για αγνώστους ακόμα. Γιατί, Γιατί δεν είναι το ιδιωτελές μου συμφέρον, δεν είναι ο εγωισμός μου που επικρατούν, είναι ότι νιώθω μέσα μου την αγάπη που έχει ο Θεός για τον κόσμο. Και ο ίδιος ο Ιησούς επέλεξε να πάει στο Σταυρό και να πεθάνει υπέρ των ανώμων. Επέλεξε να γίνει ο ίδιος, να έρθει πάνω του και να γίνει ο ίδιος κατάρα, ώστε εμείς να ελευθερωθούμε. Και είπε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από τούτη, από το να θέσει κάποιος την ψυχή του υπέρ των φίλων του και αυτή είναι λοιπόν η αγάπη, αυτό είναι το μέγιστο της αγάπης το να είμαστε έτοιμοι να θέσουμε τη ζωή μας υπέρ των φίλων μας. Θα κλείσω διαβάζοντας κάποια λόγια από τον Πέτρο, Απόστολο Πέτρο, θα πάμε στην Β' Πέτρου στο κεφάλαιο 1 και από το εδάφιο 5 θέλω να καταλάβουμε ακόμα μια φορά με διαφορετικά λόγια το ότι η αγάπη του Θεού μέσα μας τελειοποιείται σιγά σιγά και σταδιακά και αυτό και διαβάζουμε τι λέει ο Πέτρος και ακριβώς δε γι' αυτό αφού καταβάλετε κάθε επιμέλεια αφού καταβάλετε κάθε επιμέλεια είναι πολύ σημαντικά λόγια αυτό καλούμαστε να καταβάλουμε επιμέλεια στο να γίνει τι. Στο να προσθέσουμε στην πίστη μας την αρετή. Στην αρετή δε τη γνώση και στη γνώση την εγκράτεια. Στην εγκράτεια δε την υπομονή και στην υπομονή την ευσέβεια. Στην ευσέβεια δε την φιλαδελφία και στη Φιλαδελφία την αγάπη. Και τι διαβάσαμε στην Ιωάννου κεφάλαιο 2, τι διαβάσαμε ότι έχει η αγάπη του Θεού φτάσει μέσα μας σε τέλειο βαθμό όταν φτάσουμε σε σημείο να τηρούμε το λόγο του. Εδώ πέρα λοιπόν μιλάει για πίστη, μιλάει για αρετή, μιλάει για εγκράτεια, μιλάει για υπομονή, για ευσέβεια. Ουσιαστικά τι πράγμα μιλάει. Μιλάει τήρηση του Λόγου του Θεού. Και δείχνει αυτή την πορεία της αύξησης, της ανάπτυξης, η οποία όμως ακολουθεί το δικό μας έργο της επιμελούς προσπάθειάς μας ή ίσως της επιμελούς συνεργασία μας με το Άγιο Πνεύμα, για να έρθει αυτή η πνευματική αύξηση, αυτή η πνευματική ανάπτυξη. Επειδή αν όλα αυτά υπάρχουν σε σας και περισσεύουν, σας κάνουν όχι αργούς ούτε άκαρπους στην επίγνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, επειδή σε όποιον αυτά δεν υπάρχουν και το τελειότερο από αυτά είναι η αγάπη, άρα σε όποιον δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού, αυτός είναι τυφλός, είναι μίοπας και λησμόνισε τον καθαρισμό των παλιών του αμαρτιών. Πότε έγινε ο καθαρισμός των παλιών μας αμαρτιών? Κατά την πνευματική μας αναγέννηση. Άρα λοιπόν μπορεί να έχουμε δεχτεί το έργο του καθαρισμού των παλιών αμαρτιών, αυτό που λέμε η άφεση των αμαρτιών, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε τυφλοί και μίοπες, ούτε πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να αποδείξουμε μέσα από τα έργα μας ότι παραμένουμε στο σκοτάδι, αν και θεωρητικά έρθουμε στο φως, αλλά γι' αυτό λέει ο, ο Πέτρος στο 10, γι' αυτό αδελφοί επιμεληθείτε περισσότερο να κάνετε βέβαια την κλίση και την εκλογή σας, καθώς κάνοντας αυτά δεν θα φταίξετε, με άλλα λόγια επιμεληθείτε στο να αυξηθείτε στην αγάπη του Θεού η οποία αγάπη του Θεού είναι το πιο πάνω σκαλοπάτι, πάνω από τη Φιλαδελφία, πάνω από την Ευσέβεια, πάνω από την Υπομονή, πάνω από την Εγκράτεια, πάνω από τη Γνώση, πάνω από την Αρετή, πάνω από την Πίστη. Αλλά χρειάζεται να επιμεληθούμε για να κάνουμε, λέει, βέβαιη την κλίση και την εκλογή μας, καθώς κάνοντας αυτά δεν θα φταίξουμε ποτέ, Διαβάζω το 11. Επειδή έτσι θα σας δοθεί κατά πλούσιο τρόπο η είσοδο στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου μας και σωτήρα Ιησού Χριστού. Επομένως βλέπουμε εδώ ότι η ανάγκη να αυξηθούμε στην αγάπη του Θεού είναι μέχρι και σωτηριακό θέμα. Δεν είναι δυνατό να λέμε μισό τον αδερφό μου, αλλά είμαι αναγεννημένο παιδί του Θεού. Μπορεί να έχω σκοτάδι μέσα μου. Ναι, αλλά ο Θεός με αγαπάει γιατί πέθανε ο Χριστός για μένα πάνω στο σταυρό. Θέλησα να δώσω ένα στίγμα βιβλικό για την αγάπη του Θεού έτσι ώστε να μας βοηθήσω όλους να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να παίρνουμε την αγάπη του Θεού σαν κάτι φτηνό, σαν κάτι δεδομένο και σαν κάτι που απλά υπάρχει εκεί. Ναι, ο Θεός είναι αγάπη, και τώρα εγώ συνεχίζω να ζω τη ζωή μου, μπορεί να μισώ τον αδερφό μου, μπορεί να μην καταβάλω καμία επιμέλεια για να αυξηθώ. Αλλά ο Θεός είναι αγάπη. Είναι πολλά ακόμα τα εδάφια που αφορούν την αγάπη. Ούτε καν αναφερθήκαμε στην Αλφα Κορινθίους κεφάλαιο 13. Θεωρώ ότι είναι γνωστό σχεδόν σε όλους. Δεν αναφερθήκαμε στην Εβραίους κεφάλαιο 12 που μιλάει για την αγάπη του Θεού που μας διαπαιδαγωγεί για να παράγουμε καρπούς δικαιοσύνης. Δεν κάναμε αναφορές σε πολλά πράγματα που δίνουν βαθύτερη εξήγηση στην αγάπη του Θεού. Όμως ο Κύριος πιστεύω ότι ήθελε σήμερα από αυτό το μάθημα να καταλάβουμε αυτά που έχουμε ήδη πει, τα επαναλάβω. Ίσως καθένας από εμά να έπιασε μια διαφορετική λεπτομέρεια. Θα ήθελα λοιπόν κλείνοντα να ακούσω από εσά. Τι σου μίλησε εσένα το Άγιο Πνεύμα μέσα από το σημερινό μάθημα. Αγάπη του Θεού σημαίνει ότι αγαπώ κάθε τι δικό του που μπορεί να είναι ενάντια σε αυτό που μου μιλάει η σάρκα μου και ο κόσμος. Πριν από λίγε μέρε, ένα γείτονα φέρθηκε με, με έναν τρόπο που φέρεται συνήθω βασικά έτσι και με θύμωσε πάρα πολύ, ένα άσχημο τρόπο. Με θύμωσε πάρα πολύ και σκέφτηκα άσχημα πράγματα γι' αυτό. Και αμέσω ακούω μέσα μου να τον ευλογεί. Να τον ευλογεί. Αχ, πώ να τον ευλογώ αυτόν τον άνθρωπο που είναι στριμμένος και ανάποδο. Εκεί κατάλαβα ότι ε, δεν μπορώ να πάω. Αν, αν το άγιο πνεύμα μιλάει μέσα μου, να τον ευλογεί. Αυτή είναι η εντολή του κυρίου. Και εγώ αγαπώ τον κύριο και αγαπώ τι δικέ του εντολές. Άρα κάνω αυτό. Όπως επίσης και το να συγχωρώ, έτσι. Ε, να συγχωρώ κάποιον που δεν το αξίζει να, να, να τον συγχωρώ. Ας πούμε για εμάς τους Κύπριους, για μένα σαν Κύπρια και πρόσφυγας, έπρεπε να συγχωρέσω τους Τούρκους για να προσεύχομαι για αυτούς. Να προσεύχομαι για σωτηρία, γιατί αν σωθούν οι Τούρκοι θα αλλάξουν τα πράγματα. Με καταλαβαίνετε.